Φίλες και φίλοι, Αριστοτρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Επίσης. Πώς είστε? Καλά είμαστε. Εδώ. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα σήμερα το οποίο είναι έτσι ενδιαφέρον. Λέει επαγγελματικός προσανατολισμός σε όριμη ηλικία. Χαίρετε. Σας παρακολουθώ. Σας παρακολουθώ από το 2018 και πραγματικά σας έχω μέσα στην καρδιά μου, με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Ήθελα να σας προτείνω να κάνετε ένα βίντεο με θέμα «Επαγγελματικός προσανατολισμός μετά τα 40». Μάλιστα. Τα τελευταία χρόνια νιώθω ότι δεν θέλω για τα επόμενα 20 κάτι χρόνια της ζωής μου να κάνω την ίδια δουλειά που κάνω ήδη, φαντάζομαι. Και ξαφνικά νιώθω σαν να γυρίζω το χρόνο πίσω και να είμαι πάλι 18, και να προσπαθώ να σκεφτώ τι επάγγελμα θα ήθελα να ακολουθήσω. Πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι που το σκέφτονται αυτό να κάνουν μια επανεκκίνηση αποκτώντας μια εργασία που τους γεμίζει? Λοιπόν, να πούμε ότι ζούμε σε εποχές που η διαβίου εκπαίδευση είναι πια γεγονός και το βλέπω συνεχώς και ως ακαδημαϊκός αλλά και γενικά από την εμπειρία μου και από τις συζητήσεις που κάνω, ότι πάρα πολλοί κόσμος αποφασίζει να κάνει κάποιον άλλον επάγγελμα ή να συνδυάσει το επάγγελμα του με κάτι άλλο ή να σπουδάσει κάτι εντελώς διαφορετικό από εκείνο που σπούδασε ή να αποφασίσει να σπουδάσει περαιτέρω μετά τα 40, μετά τα 50, μετά τα 60, γιατί όχι. Άλλωστε, η διαβίου εκπαίδευση και η γενικότερα η εκπαίδευση δεν έχει ημερομηνία και χρονολογία που σταματά. Είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε όποτε το νιώσουμε και όποτε το θελήσουμε, ακριβώς γιατί βοηθά και τον εγκέφαλό μας να συνεχίζει το ομίς του εγκεφάλου. Είναι γυμναστική του εγκεφάλου η εκπαίδευση και η παιδεία. Και είναι και μία καλή αντιγυραντική μέθοδος για να μην γυράσουμε, τουλάχιστον στο μυαλό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχουν πια πάρα πολλά σταθμισμένα θες και στα ελληνικά, τα οποία απευθύνονται σε άτομα που θέλουν να αλλάξουν επάγγελμα ή να επιλέξουν επαγγελματικό προσανατολισμό μετά, αφού έχουν επιλέξει πρώτα κάτι άλλο ή σε πιο μεγάλες ηλικίες. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τεστ τα οποία είναι για παιδιά, ας το πούμε, στο γυμνάσιο και στο λύκειο, που τα περισσότερα βασίζονται πάνω στα μαθήματα που τους αρέσουν, που αυτό διαφωνώ εγώ, που είναι σαν, που είναι τέλος πάντων σταθμισμένα με αυτόν τον τρόπο, καθότι έχουμε πει ξανά ότι τα μαθήματα δεν μπορεί να τύχει να αρέσουν σε έναν παιδί. Και εξαρτάται και πάρα πολύ και από τη μεταδοτικότητα του δασκάλου και από την εμπειρία του δασκάλου και από το πόσο αγαπάει ο δάσκαλος το αντικείμενο. Οπότε αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μας αρέσει και εμάς το αντικείμενο το συγκεκριμένο για να εντρυφήσουμε. Υπάρχουν άλλοι τρόποι που μπορούμε να δούμε τι μας αρέσει, που είναι πιο πολύπλευρα τεστ, που περιλαμβάνουν μέσα και... Μιλάς πάντα για ψυχολογικά τεστ. Ψυχομετρικά τεστ. Ψυχομετρικά τεστ, okay. Υπάρχουν σταθμισμένα ψυχομετρικά τεστ για την επιλογή επαγγελματικού προσανατολισμού ακόμα και στην ενηλικίωση. Ακόμα και δηλαδή αφότου έχουμε κάνει κάποια σπουδή ή αν επιλέξαμε να μην κάνουμε κάποια σπουδή και επιλέξαμε αργότερα στη ζωή μας να θέλουμε να σπουδάσουμε κάτι. Υπάρχουν αυτά τα εργαλεία που σίγουρα μπορούν να μας βοηθήσουν σε άτομα που δεν έχουν ιδέα. Δηλαδή μπορεί να τους ρωτήσεις τι σου αρέσει και να σου πει δεν ξέρω. Και να χρειάζεται να κάνεις ολόκληρη συμβουλευτική για να μπορέσει να κατανοήσει το άτομο αυτό τι ενδεχομένως θα του άρεζε. Άρα, ένα σταθμισμένο τεστ τέτοιου είδους μπορεί να βοηθήσει στο να φανούν κάποιες θεματικές ή από εκεί και πέρα μπορείς να κάνεις συμβουλευτική επάνω σε αυτές τις θεματικές. Και φυσικά να επιλεχθεί κάτι που είναι... Κάτι το οποίο θα βοηθήσει το άτομο στην φάση που ζει τώρα, στις συνθήκες ζωής που ζει τώρα και ανάλογα και με τη χώρα και τις ευκαιρίες που δίνει, να το κάνει και πράξη αυτό που θα σπουδάσει, αν μη τι άλλο. Εκτός αν θέλει κάποιος να σπουδάσει για καλλιέργεια πνεύματος και όχι για να το ασκήσει ως επάγγελμα. Δηλαδή είναι πάρα πολλές οι
οι εκδοχές. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να σου πει: θέλω να σπουδάσω κάτι απλά για να απασχολώ το μυαλό μου, να ασχοληθώ με έναν αντικείμενο, ας πούμε. Και να υπάρξει κάποιος άλλος που να σου πει: θέλω να αλλάξω επάγγελμα. Και θέλω το επάγγελμα που να κάνω να μπορώ να το εξασκήσω. Και πώς να το εξασκήσω. Και εκεί εξαρτάται και από τη χώρα στην οποία ζει και από τις ευκαιρίες εργοδότησης που έχει και από το αν του ταιριάζει το συγκεκριμένο επάγγελμα και από τις ποιες προϋποθέσεις χρειάζεται κάποιος να έχει για να σπουδάσει το συγκεκριμένο επάγγελμα. Δηλαδή, αν εγώ τώρα το σκέφτομαι, θέλω να πω να σπουδάσω ιατρική, τα τόσα μου, θα πρέπει να λάβω υπόψη μου ότι η ιατρική για να τελειώσει χρειάζεται 12 τουλάχιστον χρόνια στην καλύτερη περίπτωση. Δηλαδή που περνάς τα μαθήματα και είσαι full-time φοιτητής. Σε μια περίπτωση που δεν είσαι full-time φοιτητής, μπορεί να σου πάρει παραπάνω από 12 χρόνια. Θα σου πάρει και 20 χρόνια, λέω εγώ. Για να περάσει όλα εκείνα τα μαθήματα και να κάνεις. Οπότε θα το κάνεις αυτόν το επάγγελμα, ας πούμε είσαι 40, είσαι 50, θέλεις να το ασκήσεις ως επάγγελμα. Άρα σημαίνει ότι θα τελειώσεις τα 60 σου. Τα 60 σου θα μπορείς να το ασκήσεις αυτόν ως επάγγελμα. Ή, τώρα λέω έναν ακραίο παράδειγμα, έτσι. Ή απλά θα το κάνεις για να αποκτήσεις περαιτέρω γνώσεις. Είναι απαραίτητο να σπουδάσουμε κάτι καινούριο για να αλλάξουμε δουλειά. Μπορεί κάποιοι να μην έχουν τις δυνατότητες να σπουδάσουν κάτι καινούριο. Μπορεί να εξαρτάται. Γι' αυτόν είπα ότι εξαρτάται. Τι θέλουμε να κάνουμε, σε ποια χώρα ζούμε, τι προοπτικές υπάρχουν σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε και τι προϋποθέσεις υπάρχουν σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Αν προϋποτίθεται αυτό που θέλουμε να κάνουμε ότι πρέπει να έχεις πτυχίο και εσύ δεν έχεις πτυχίο, δεν μπορείς να το κάνεις να το ασκήσεις ως επάγγελμα. Τώρα θέλεις να το κάνεις για να μάθεις περισσότερα πράγματα, μπορεί να μην είναι απαραίτητα πτυχίο. Μπορεί να είναι μια εξειδίκευση, μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα επιμόρφωση, μπορεί να είναι ένα σεμινάριο. Εξαρτάται ο καθένας τι θέλει. Mm. Απλά δίνω έτσι μια σφαιρική άποψη. Okay. Από εκεί και πέρα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα επιλέξουμε, να ξέρουμε τι είναι, πώς ασκείται, αν μπορούμε εμείς να το υποστηρίξουμε και γενικότερα τι χρειάζεται, τι κόπο χρειάζεται να κάνουμε και αν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε αυτόν τον κόπο. Από την άλλη, δίνει ζωή, αναζωογονεί το να αποφασίσει κάποιος να κάνει κάτι καινούργιο. Το λέω εγώ που συνέχεια το κάνω. Δηλαδή, συνέχεια όταν κάνω κάτι, σίγουρα ξεκινάω κάτι άλλο. Πάτη ερωτησμός αυτό. Είναι τεράστια κινητοποίηση το να έχεις κάτι στο πρόγραμμα σου, κάτι καινούριο να μάθεις, κάτι καινούριο να δεις, να το συμπεριλάβεις και μέσα σε αυτά που ήδη γνωρίζεις και να τα παντρέψεις αυτά τα διαφορετικά πεδία. Διευρύνουν πάρα πολύ το νοητικό σου δυναμικό, τα διαφορετικά πεδία εκπαίδευσης. Σε κάνουν να έχεις μια πιο ολοκληρωμένη και πιο σφαιρική αντίληψη και άποψη για το τι συμβαίνει γύρω σου. Σε κάνει να νιώθεις ταπεινός, γιατί όσο περισσότερο διαβάζεις και μαθαίνεις, τόσο περισσότερο ανακαλύπτεις ότι δεν ξέρεις τίποτα. Και πόσο τεράστια νοσολογικά παιδεία υπάρχουν, να νιώθεις το 1, 10, 20, 30, 20 πέπτων, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που ανοίγεται πάρα πολύ να εξέλιξες και να θέλεις να διευρύνεις τους ορίζοντες σου, είτε για να ασκήσεις ένα διαφορετικό επάγγελμα, είτε για να εξελίξεις αυτό το επάγγελμα που ήδη έχεις, είτε για να μπορείς να συνεργάζεσαι καλύτερα και με άλλες ειδικότητες και να μπορείς να μιλάς τις γλώσσες σου, είτε απλά για να απασχολείς το μυαλό σου με κάτι το οποίο είναι ευχάριστο και ναι. Εσύ κάνεις αυτά τα ψυχομετρικά τεστ?
Ναι, τα κάνω. Έχω έτσι συνεργασία με διάφορους φορείς που σταθμίζουν και χορηγούν αυτά τα τεστ, τα οποία έχουμε συνεργασία. Πληρώνω κάποιον κόστος εγώ για να μου στείλουν το τεστ και μετά εγώ χορηγώ το τεστ σε όποιον ενδιαφέρεται και του εξηγώ και τα αποτελέσματα και του δίνω και γνωμάτευση. Άρα αυτά τα τεστ πρέπει να γίνουν μόνο με εκ του σύνεγγυς συνάντηση στο γραφείο του ψυχολόγου, μπορούν να γίνουν και διαδικτυακά? Όχι, μπορούν να γίνουν και διαδικτυακά. Μπορούν να γίνουν και διαδικτυακά. Εξαρτάται ο καθένας, αν είναι μακριά, μπορεί να γίνει με τρόπο που να γίνεται και διαδικτυακά. Μάλιστα. Εγώ θέλω να πω ότι είναι θέμα απόφασης να αλλάξεις τη δουλειά σου ή να αλλάξεις τη μορφή της δουλειά σου. Μπορεί κάποιος, για παράδειγμα, να μην θέλει να αλλάξει τον τομέα στον οποίο εργάζεται, αλλά να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται. Mm-hmm. Και η εμπειρία μου έχει να κάνει με το πόσο επίγον είναι κάτι. Αν θεωρούμε επίγον το να κάνουμε την αλλαγή, αν θεωρούμε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά να αλλάξω τη δουλειά μου ή να αλλάξω τον τρόπο που δουλεύω, θα βρούμε τότε μέσα μας και τα κίνητρα και τη δύναμη για να κάνουμε αυτή την αλλαγή. Αν όμως εφησυχαζόμαστε και καθυλωνόμαστε από το φόβο ότι μπορεί να αποτύχουμε, μπορεί να μην εξελιχθούν τα πράγματα όπως θα θέλαμε, τότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να βρούμε τη δύναμη και την κινητικότητα για να αλλάξουμε την καριέρα μας. Σίγουρα. Το να κάνεις διαφορετικά πράγματα, είπα και πριν ότι σε βοηθά, σε αναζωογονεί, σου δίνει έτσι κινητοποίηση για κάτι διαφορετικό και σε φρεσκάρει. Δηλαδή, κάνει τις ιδέες σου πιο φρέσκες, πιο διαχρονικές και πιο επίκαιρες, να το πω, γιατί οι επιστήμες όλες εξελίσσονται, προχωρούν και το να μένεις στάσιμη σε αυτό που γνωρίζεις και να μην βλέπεις γύρω σου τι άλλο αλλάζει και τι γενικότερα υπάρχει γύρω σου, δεν σε βοηθά στο να εξελιχθείς. Ό,τι λοιπόν μάθεις και η ικανότητά σου να μαθαίνεις και να προσαρμόζεσαι με νέα δεδομένα που υπάρχουν, είναι η καλύτερη λύση για να μπορείς να είσαι μέσα στην εποχή σου και να προσαρμόζεσαι πιο εύκολα στην οποιαδήποτε διαφοροποίηση έρθει, ακριβώς γιατί υπάρχει όλη αυτή η επιστημονική εξέλιξη που δεν μπορούμε παρά να την ακολουθήσουμε, ακριβώς γιατί προσπαθεί να μας πάρει ένα βήμα πιο πάνω, ένα βήμα πιο καλά μέσα σε αυτό που κάνουμε. Να μας δείχνει δηλαδή αυτό που κάνουμε με λιγότερο κόπο πολλές φορές. Και αυτό είναι, μπορεί να είναι η εξέλιξη κάποιου προγράμματος που μπορεί να διευκολύνει τη δουλειά μας, μπορεί να είναι η εξέλιξη του διαδικτύου που βγαίνουν συνεχώς καινούργια προγράμματα για να κάνουμε από μακριά πράγματα. Ας πούμε, εμείς αν δεν είχαμε γνώση όλων αυτών των εργαλείων, τώρα μέσα στην πανδημία θα ήταν πολύ λιγότερα αυτά που θα μπορούσαμε να κάνουμε σε σχέση με αυτά που κάναμε πριν να έρθει η πανδημία. Οπότε η επιστήμη έρχεται πάντα να κάνει κάτι πρωτοποριακό, κάτι καινοτόμο για να καλύψει μια ανάγκη που φαίνεται ότι υπάρχει. Είτε είναι η επιστήμη της ψυχολογίας που σου λέει υπάρχει ανάγκη σε εκείνον το πεδίο να γίνει έρευνα, γιατί έχει φανεί ότι ο κόσμος έχει αυτές τις ανησυχίες. Είτε είναι η ιατρική που θα πει υπάρχει ανάγκη να κάνουμε έρευνα για αυτό το κομμάτι. Είτε είναι η τεχνολογία. Οποιαδήποτε επιστήμη λοιπόν έρχεται και καλύπτει τις ανάγκες που υπάρχουν μέσα από έναν καινούριο πρωτοποριακό πρόγραμμα. Και αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να παντρεύονται διάφορες επιστημονικοί κλάδοι, όπως είναι και τα διάφορα προγράμματα σπουδών που είναι από διαφορετικούς κλάδους. Είναι δηλαδή είναι συνεργασία πολλών επιστημών, που η κάθε μία επιστήμη δίνει τα φώτα της στην άλλη επιστήμη. Πες μας ένα παράδειγμα. Ας πούμε το μάστερ που είχα κάνει στη διοίκηση μονάδων υγείας και στη διοίκηση είναι εκπαιδευτικό μονάδο, που ήταν μαζί. Ήταν μέσα ο κλάδος της ψυχολογίας, ο κλάδος των οικονομικών, ο κλάδος των πολιτικών και των ηλεκτρολόγο-μηχανικών, ο κλάδος της γλωσσολογίας, ο κλάδος της φιλολογίας, της γαλλικής φιλολογίας, της ελληνικής φιλολογίας και των ηλεκτρολόγων πιστών. Όλοι αυτοί επέρναμε μαθήματα από διαφορετικά πεδία
και μας δόθηκε η ευκαιρία να μάθουμε και λίγο λογιστική και λίγο διοίκηση επιχειρήσεων και λίγο προγράμματα που κάνουν οι γλωσσολόγοι για να εντοπίσουν ενδεχομένως γλωσσολογικές παρατυπίες και λίγο ψυχολογία. Κάναμε προγράμματα που λειτουργούν με αλγόριθμους που μας το προσέφεραν το Πολυτεχνείο και περάσαμε έτσι από πάρα πολλούς κλάδους σπουδών που αυτόν πολλές φορές μπορεί να μας δυσκόλευε, τουλάχιστον εμάς που ήμασταν από πιο θεωρητικές επιστήμες. Ωστόσο, διεύρυνε τον τρόπο σκέψης μας και μας έμαθε να σκεφτόμαστε και λίγο πιο πρακτικά και πιο λίγο και αναλυτικά και λίγο πιο δημιουργικά. Υπάρχουν πολλά είδη σκέψεων. Οπότε, αυτού είδους τα προγράμματα είναι πολύ βοηθητικά και να γυμνάσεις τον εγκέφαλο σου σε παιδεία που δεν είχε δοκιμαστεί, αλλά και να δεις πώς δουλεύουν οι άλλοι και να γνωρίζεις τη δουλειά τους και να δεις πόσο εύκολα μπορεί να λυθεί, ας πούμε, ένα πρόβλημα με έναν τρόπο που ούτε καν το φαντάζεσαι ότι μπορεί να λυθεί. Και μάθαμε μάλιστα και πολλά προγράμματα που φτιάχνεις ιστοσελίδες, πώς να, ας πούμε, να κάνεις τεστ μέσα διαδικτυακά, πώς γίνονται δηλαδή κώδικες, δηλαδή πώς να κάνεις το πρόγραμμα με κώδικα. Άννα, να φτιάξεις κάτι θα... πράγματα που χρειαζόμουν. Χρειαζόμουν IT. Προσλάβω. Δεν είμαι IT. Πήρα μία γεύση από IT. Πήρα μία γεύση. Το ότι όμως πήρα από μία γεύση με βοήθησε πολύ να καταλάβω πώς λειτουργεί, ας πούμε, ένα τέτοιο επάγγελμα. Τι, όταν σου μιλάει ο IT και σου λέει, άμα αυτό δεν γίνεται, δεν το καταλαβαίνει ο υπολογιστής. Πρέπει να βάλεις, ας πούμε, το S μικρό, όχι το S κεφαλαίο, γιατί πάλι S σου λέω εγώ είναι. Σου λέει, όχι, ο υπολογιστής με κώδικα λειτουργεί. Δηλαδή, αν του βάλεις άλλο κωδικό, δεν το καταλαβαίνει ότι είναι το ίδιο αλλά σε μικρό ή το ίδιο αλλά σε μεγάλο. Μαθαίνεις, λοιπόν, πώς λειτουργούν κάποια παιδεία και αυτό σε βοηθάει πάρα πολύ να επικοινωνήσεις και με άλλον κόσμο και να αντιληφθείς ενδεχομένως γιατί σκέφτονται έτσι. Άρα, ζούμε σε εποχές που μπορεί να υπάρξει αυτό το πάντρεμα των επιστήμων και να μας βοηθάει να εξελισσόμαστε και να βοηθάμε και τη δική μας δουλειά μέσα από αυτή την πρόσθετη γνώση, η οποία σίγουρα μας βοηθάει να γινόμαστε παραγωγικότεροι και πιο... να τολμήσω να πω και καλύτεροι σε αυτό που κάνουμε. Άρα ο επαγγελματικός προσανατολισμός μετά τα 40 μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιτυχημένος αν χρησιμοποιήσουμε τις ανακαλύψεις της επιστήμης προς όφελος μας, αν δούμε ρεαλιστικά τις προσδοκίες μας και τα δεδομένα μας, αν πάρουμε τη βοήθεια ειδικού για να αναλύσουμε τι είναι αυτό που μας αρέσει καλύτερα και στο οποίο πιθανόν να είμαστε καλύτεροι. Υπάρχουν εξειδικευμένα ψυχομετρικά τεστ για αυτόν τον σκοπό και χρειάζεται να αφουγκραστούμε τον εαυτό μας που ζητάει την αλλαγή και να πειθαρχήσουμε στο να κάνουμε τα βήματα αυτά που είναι απαραίτητα για την αλλαγή. Και η γνώμη μου είναι ότι οι άνθρωποι που ρισκάρουν πολύ σπάνια το μετανιώνουν, ενώ εκείνοι που δεν ρισκάρουν το μετανιώνουν πάντα. Μια με ζωή την το... έχουν. Ναι, με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα να κλείσουμε. Να πω και έτσι κάτι άλλο για να κλείσουμε με αυτή την νότα, ότι έχει παρατηρηθεί τώρα στην πανδημία ένα κύμα αλλαγής κατεύθυνσης εργασιακού προσανατολισμού που έχει ξεκινήσει από την Αμερική και κατευθύνεται προς τα δικά μας μέρη, όπου φαίνεται ότι πολλοί κόσμος παρετείται από τη δουλειά του. Το διάβαζα κι εγώ. Μέσω πανδημίας, όχι γιατί έχει βρει κάποια άλλη δουλειά, καλύτερη, αλλά γιατί η πανδημία τον έκανε να σκεφτεί, μάλιστα είχα δει αυτή την, τέλος πάντων, ανάγνωση της κατάστασης αυτή, την είδα από ένα γερμανικό, έτσι, μια γερμανική εκπομπή από μια συνάδελφο γερμανίδα, η οποία προσπαθούσε να εξηγήσει αυτή την αλλαγή και η συνάδελφος είπε ότι μάλλον η πανδημία κινητοποίησε θετικά τους ανθρώπους αυτούς να σκεφτούν ότι δεν τους άρεζε η δουλειά τους, ήταν πολύ ανιαρή για εκείνους, δεν τους βοηθούσε να εξελιχθούν και τώρα αποφάσισαν να κάνουν ένα βήμα ή να σπουδάσουν κάτι άλλο ή να κάνουν κάτι δικό τους ή να αλλάξουν ζωή γενικότερα, να αλλάξουν συνθήκες, να... τους έκανε να αναστοχαστούν τι έχουν ανάγκη, τι είναι σημαντικό για αυτούς. Μπορεί να ζήσουν δηλαδή και με λιγότερα χρήματα ή σε μια άλλη χώρα, μη κάπου διαφορετικά. Και αυτό το κύμα
νομίζω ότι δείχνει και είναι το καλύτερο παράδειγμα ότι ποτέ δεν είναι αργά και πολλά αρνητικά γεγονότα μπορούν να μας ξυπνήσουν, να μας δώσουν ένα χαστούκι και να μας πούν «έλα εδώ εσύ, για ξύπνα, η ζωή προχωρά και περνά και άμα δεν είσαι ευχαριστημένη, αντί να κλαις, σήκω και κάνε κάτι». Και αν είναι αυτό το κάτι, να αλλάξεις επάγγελμα ή να σπουδάσεις κάτι άλλο, κάν' το τώρα. Γιατί τώρα είναι η ώρα. Τώρα είναι η ώρα. Πάντως, εγώ θέλω να πω από την προσωπική μου πείρα ότι σκέφτομαι προ δεκαετία ή πριν από 5 χρόνια, πόσο έτσι μίζερη ήμουν εργασιακά. Είχα κουραστεί πάρα πολύ από τον κλασικό τρόπο λειτουργίας ενός ψυχολόγου στο γραφείο, ανατέλειωτες ώρες κλπ. Και ότι σκεφτόμουν, άραγε μπορώ να αλλάξω, άραγε μπορώ να αλλάξω τη μορφή της δουλειάς μου. Και στο τέλος της ημέρας, τώρα που την έχω αλλάξει, δεν το μετανιώνω με τίποτα. Το μόνο μετανιώνω είναι που την άλλαξα νωρίτερα. Εντάξει, εγώ άλλαξα τη μορφή της δουλειάς μου μέσα στον ίδιο τομέα, αλλά είναι πολύ διαφορετικό τούτο που κάνω τώρα από εκείνο που έκανα τότε. Και στη διαδικασία αλλαγής χρειάζεται και να κάνω και άλλες μικρές αλλαγές και αναπροσαρμογές. Δηλαδή, χρειάζεται να είσαι συνέχεια ανοιχτός στο να αλλάξεις, προκειμένου να εξελιχθείς και προκειμένου να φτάσεις σε ένα σημείο που να σε γεμίζει η δουλειά σου και να μην είναι πρόβλημα η δουλειά σου. Πλέον και μετά θα ασχοληθείς με άλλα προβλήματα, να τα λύσεις και εκεί. Μην αγχωνόμαστε, προβλήματα πάντα θα έχουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Την αγάπη μας στη φίλη και σε όλους τους φίλους και καλή επιτυχία στις αλλαγές. Γεια. Yeah. Yeah.